Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πριν από 3 χρόνια, σαν σήμερα, έγινε κάτι αδιανόητο για όλους εμάς, τα Capital Controls. Να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται η κατάσταση από εδώ και πέρα. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεθάνης. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μάλλον μια θλιβερή επέκταση σήμερα για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς διανύουμε ήδη μια τριετία κεφαλαιοκών ελέγχων με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις τράπεζες αλλά και για την οικονομία μας. Όλοι θυμόμασταν τις πολύ δύσκολες στιγμές που είχαμε περάσει το καλοκαίρι του 2015, αλλά και τις τότε υποσχέσεις ότι τα capital controls δεν θα κρατήσουν παραπάνω από κάποιες εβδομάδες ή κάποιους μήνες. Σήμερα, 3 χρόνια αργότερα, συνεχίσματα έχουμε, σαφώς πιο χαλαρά βέβαια. Σε σχέση με τότε, αλλά παραμένουν μια βαριά σκιά πάνω από την ελληνική οικονομία. Η αλήθεια είναι ότι στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τα ίδια τα capital controls, όπως για παράδειγμα το ύψος των αναλήψεων, που έχει φτάσει πλέον στα 5.000 ευρώ το μήνα και σχεδόν τους περισσότερους από εμάς με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν μας επηρεάζει σχεδόν καθόλου. Μάθαμε επίσης να χρησιμοποιούμε το πλαστικό χρήμα και αυτό είναι ένα από τα θετικά στοιχεία που μας άφησε. Αναγκαστήκαμε. Μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο, αλλά από ό,τι φαίνεται το πλαστικό χρήμα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και πλέον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συναλλαγών μας γίνεται με πλαστικό χρήμα. Όμως ακόμα και σήμερα τα προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν κυρίως στις επιχειρήσεις. Παρόλο που έχουν απλουστευτεί οι διαδικασίες για να μπορέσει να στείλει μια επιχείρηση χρήματα στο εξωτερικό, ενώ στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα χρειάζεται κάποιες ώρες ως μια μέρα και πάλι όμως δεν πάβει να είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Η εκτίμηση είναι ότι θα περάσουμε τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη με capital controls, ενδεχομένως ακόμα πιο χαλαρά, κυρίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις, καθώς για τους ιδιώτες τα πράγματα μάλλον έχουν ξεκαθαρίσει. Αν θέλει κάποιος να σηκώνει 5.000 ευρώ το μήνα, τότε δεν τίθεται θέμα. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν capital controls ή κάτι άλλο περίεργο συμβαίνει. Για τις επιχειρήσεις όμως είναι ένα πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα ακόμα και για την ίδια την οικονομία. Επενδυτές λένε ότι όσο και να χαλαρώνουν, μια οικονομία που βρίσκεται σε υποκαθεστώς capital controls συνεχίζει να είναι μια κουτσή οικονομία. Οι επενδυτές λοιπόν εκτιμούν ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος, περίπου δηλαδή στο εργαλείο εποχή του 2019, θα έχουμε απαλλαγή οριστικά από τα capital controls και θα είναι και αυτό το σημείο που θα είναι η πραγματική καθαρή έξοδος της Ελλάδας από το καθεστώς των μνημονίων και τις συνέπειες. Μέχρι τώρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτά και οι ελληνικές επιχειρήσεις θα καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή την θλιβερή πραγματικότητα.